Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε και να κλέψουμε 5 λεπτά από τον κύριο Δημήτρη Νικηφόρο, ο οποίος ετοιμάζεται και ετοιμάζει, είμαστε σίγουροι, πολύ καλά την αυριανή εκδήλωση για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Κύριε Νικηφόρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Όλα τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής. Να το διευκρινίσουμε. Ναι, σωστά, σωστά. Δεν είστε μόνο σας. Προφανώς δεν είστε μόνο σας. Εκπροσωπείτε την Οργανωτική Επιτροπή. Είστε σε δύσκολη φάση. Με πρόβες, με... Στη δυσκολότερη φάση. Βασικά οι πρόβες γίνονται. Πιστεύουμε ότι το θέμα θα είναι μοναδικό από τη μια μεριά, και από την άλλη έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί θέλουν να το παρακολουθήσουν όχι μόνο τα άτομα που σαν χωρητικότητα το αντέχει το Μέγαρο Μουσικής, αλλά να ξέρετε ότι αυτόν τον ρυθμό το ζητάνε δεκαπλάσιο. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη πίεση, και εκεί είναι η στεναχώρια μας, γιατί δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ. Αλλά εκείνο το οποίο είναι ευχάριστο είναι ότι την γιορτή μας θα την μεταδώσει ζωντανά το κανάλι της Νόβα, ζωντανά, οπότε θα έχουν δυνατότητα όχι μόνο η Θεσσαλονικής, αλλά τα εκατομμύρια των φίλων μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να παρακολουθήσουν την γιορτή μας. Μόνο μία ερώτηση από αυτού, γιατί πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Και υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και αντιδράσεις κτλ. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο στην Τούμπα? Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Εκδηλώσεις μεγάλες που να αγκαλιάζουν την Τούμπα και το παρατάκι θα γίνουν. Δεν είναι μοναδική. Ναι. Άρα αυτή είναι μια πιστή γιορτή. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου θα γίνει το καλοκαίρι στην περίοδο της προετοιμασίας με μια μεγάλη ομάδα στην Τούμπα. Με ένα φιλικό παιχνίδι. Ναι. Επίσης θα γίνει μια μεγάλη συνάντηση. Θα παίξει με μια μεγάλη ομάδα της Ευρώπης, γιορτάζοντας τα 25 χρόνια από την ημέρα που πήραμε το ευρωπαϊκό κύπελο. Άρα ανοιχτές θα γίνουν. Δεν αποκλείεται ο κόσμος. Και δεύτερο, το πιο σπουδαίο είναι ότι στις εκδηλώσεις αυτές που θα προγραμματιστούν και θα ανακοινωθούν, θα δοθεί δυνατότητα να τρέχει ο κόσμος στα γήπεδα και να χάρει από την Αγία Σκοπιά. Τώρα, κύριε Νικηφόρο, αν μπορείτε να κουνηθείτε κάπου, δεν έχετε καλό σήμα. Το ξέρω. Αν είναι λίγο. Να βγείτε στο Μέγαρο είστε, έτσι. Στο Μέγαρο είναι εκεί δύσκολο το σήμα. Να πω το εξής τώρα. Να πω το εξής τώρα. Ότι διαλέξαμε και επιλέξαμε την αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής. Μ' ακούτε? Ναι. Είναι γιατί είναι η μεγαλύτερη αίθουσα στη Θεσσαλονίκη. Ένα. Και δεύτερο, διαθέτει όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα για να έχει απόδοση 100% αυτό που ετοιμάζει η Οργανωτική Επιτροπή όσον αφορά το θέαμα. Ναι. Άρα λοιπόν, η γιορτή αυτή που είναι σε κλειστό χώρο διαθέτει το ωραιότερο κτίριο στην ωραιότερη τοποθεσία της Θεσσαλονίκης και με τα καλύτερα τεχνικά μέσα. Όσον αφορά λοιπόν τα νυχτά, και στην Τούμπα και στο Παρατάκι, θα γίνουν εκδηλώσεις. Μάλιστα. Αυτή εντάξει, είναι η άποψη μας. Κατανοητό. Ναι. Βέβαια, ξέρετε τις αντιδράσεις. Οι οργανωμένοι δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα, να είναι μια κλειστή εκδήλωση. Δηλαδή, θα κάνουν μια δική τους. Θα κάνουμε στην Τούμπα γιορτή. Δηλαδή να μην κάνουμε και μια κλειστή. Δηλαδή, γιατί τα 80 χρόνια έγινε μέσα στο συνέδριο εταιρείας μακεδονικών σπουδών που ήταν κάτω ίμιση υπολείπεντων σε θέσεις. Ήταν 650 θέσεις. Δηλαδή να μην κάνουμε μια γιορτή εσωτερικού χώρου. Δηλαδή το αποκλείουν οι φίλοι, δεν το φέρουν. Δεν νομίζω ότι αφού προγραμματίζονται εκδηλώσεις και εντός και εκτός που θα αγκαλιάσουν κάθε παοξιδική, θα λέγει, επιθυμία, γιατί να υπάρχει παράπονο? Σας είπα και για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αύριο τι περίπου θα δούμε? Είναι μια σειρά βραβεύσεων, κάποια ειδικά σοου, αρκετές προβολές. Ναι, για δύο ώρες περίπου. Ναι, περίπου δύο ώρες. Ο κόσμος πρέπει να έρθει λίγο εγκαίρος για να γίνει η ταξιθεσία, και νομίζω πως το θέμα θα είναι φαντασμαγωρικό και θα ικανοποιήσει όλο τον παοξιδικό κόσμο. Έχει μέσα και σοου, έχει και βραβεύσεις, έχει και ομιλίες και εκπλήξεις. Ομιλίες κυρίως από τον κύριο Κατσαρή και τον κύριο Σαββίδη. Ναι, οι μοναδικές ομιλίες. Να περιμένουμε και εκπλήξεις, πράγματα που δεν έχουν ανακοινωθεί και τα ετοιμάζεται ή μπορεί... Πιστεύω ότι σαν θέμα θα είναι ωραίο και θα έχει τις εκπλήξεις του. Από εκεί και πέρα θα το δούμε αύριο.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε. Ευχαριστούμε πολύ για την μικρή ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.